Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Σήμερα θα αναπτύξουμε μεσιακές προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά προτού προχωρήσουμε στην ανάπτυξη των μεσιακών προφητείων, ο κύριος Ζιώγας έχει να υποβάλει δύο ερωτήματα στα οποία θα δοθούν απαντήσεις. Κύριε Ζιώγα, τα ερωτήματά σας. Να δώσουμε και πάλι τον αριθμό τηλεφώνου του σταθμού, είναι το 3617-285, επαναλαμβάνω 3617-285. Ναι, κύριε Σωτρόπουλε, μία ερώτηση έχει σχέση με την εχθεσινή εγκύκλο που διαβάστηκε σε όλους τους ναούς της χώρας. Η εγκύκλωση εξεδόθηκε από την Διαρκή Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας Ελλάδος και σύμφωνα με την εγκύκλο αυτή απαγορεύεται στους Ορθοδόξους Χριστιανούς να διαβάζουν την εφημερίδα Ορθόδοξος Τύπος, γιατί σύμφωνα με τους συντάκτες της εγκυκλίου είναι σχισματική, εξωεκκλησιαστική, αντιεκκλησιαστική και συντάσσεται και γράφεται από ανθρώπους οι οποίοι, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται οι συντάκτες της εγκυκλίου, ανήκουν σε ομάδες εξωεκκλησιαστικές. Θα ήθελα ο κύριος Σωτρόπουλος να σχολιάσει αυτή την εγκύκλιο, γιατί προσωπικά είμαι συνδρομητής του Ορθοδόξου Τύπου επί 17 τουλάχιστον έτη, όπως την ενθυμούμε, και μόνο αντιεκκλησιαστική γραμμή δεν είδα, αντορθόδοξη σχισματική. Είδα ορθόδοξο φρόνημο, ορθόδοξη γραμμή πλεύσεως, μαχητικό ορθόδοξο πνεύμα, αντιοικουμενιστικό, και θα ήθελα και πάλι, επαναλαμβάνω, κύριος Σωτρόπουλος, να σχολιάσει αυτή την εγκύκλιο, αν όντως ορθοτομεί το λόγο αληθείας ή είναι προϊόν κάποιων άλλων γεγονότων. Κύριε Σωτρόπουλε, τι έχετε να πείτε? Είμαι και εγώ, εσείς είστε συνδρομητής, είπατε, του Ορθοδόξου Τύπου, και εγώ είμαι αναγνώστης και θαυμαστής, θα έλεγα, αυτού του εβδομαδιαίου εντύπου, το οποίο ακολουθεί ακρεφνώς ορθόδοξη γραμμή και δι' αντιαιρετική και ειδικότερα αντιοικουμενιστική, και έχει το θάρρος να θίγει καυτά θέματα της Εκκλησίας και να πληροφορεί πανορθοδόξους, διορθοδόξους, αλλά και επί όλων των σπουδαίων ζητημάτων ευρύτερα στον χριστιανικό, στο διαχριστιανικό χώρο. Είναι μια εφημερίδα αξία λόγου, πολύ σοβαρή εφημερίδα, έχει συνεργάτες πολύ δυνατούς δημοσιογράφους, πνευματικούς ανθρώπους, καθηγητάς πανεπιστημίου όπως είναι ο κ. Μουρατίδης και άλλους δυνατούς δημοσιογράφους όπως είναι ο κ. Ψαρουδάκης, έχει άρθρα πνευματικά, έχει σχόλια πνευματικά, και ο Ορθόδοξος Τύπος μαζί με ένα άλλο μηνιαίο εκείνο εκκλησιαστικό έντυπο, τον Ορθόδοξο Αγώνα, είναι τα δύο εκκλησιαστικός αγώνας, είναι τα δύο έντυπα τα οποία ενημερώνουν πάνω σε εκκλησιαστικά θέματα και δίνουν τη μάχη με θάρρος, με ρωμαλαίο πνεύμα για τα τροτά που συμβαίνουν στον εκκλησιαστικό χώρο. Και απορώ πως η Ιερά Σύνοδος έφτασε στο σημείο να εκδώσει εγκύκλιο εναντίον αυτών των εναντίον του Ορθοδόξου Τύπου. Έχω ακούσει μερικούς οι οποίοι είναι τέλος πάντων συντεταγμένοι με φαύλες καταστάσεις στον εκκλησιαστικό χώρο να ονομάζουν τον Ορθόδοξο Τύπο Ορθόδοξο Ρήπο. Εγώ λέω κάτι διαφορετικό και εντελώς αντίθετο, ότι δεν είναι ρήπος, αλλά είναι ένα ισχυρό απορρυπαντικό. Επιτυχέστατη έκφραση, κύριε Σωτρόπουλε. Ο δε πατήρ Μάρκος Μανώλης, ο ιερομόναχος, που είναι η ψυχή, θα έλεγα, του Ορθοδόξου Τύπου, είναι ένας ευλαβέστατος, ασκητικότατος και συγχρόνως αγωνιστικότατος ιερομόναχος. Αντάξιο πνευματικό τέκλον του πατρός Χαραλάμπους, του Βασιλοπούλου, του αημνήστου εκείνου αρχιμαντρίτο, που ήταν ένα ηρωικό στοιχείο μέσα στην Εκκλησία. Λένε οι συνοδικοί στην εγκύκλιο εναντίον του Ορθοδόξου Τύπου ότι συντάσσεται από ομάδες εξωεκκλησιαστικές. Ό,τι το αναλυθέστερο. Είναι οι συντάσσοντες στον Ορθόδοξο Τύπο και αυτοί που εγκολπώνονται τον Ορθόδοξο Τύπο είναι συνειδητοί χριστιανοί, ορθόδοξοι χριστιανοί, θερμοί χριστιανοί, αγωνιστικοί χριστιανοί, και είναι περισσότερο από όλους μέσα στην Εκκλησία.
είναι οι χριστιανοί που διαβάζουν αυτά τα ορθόδοξα έντυπα, είναι τα εκλεκτότερα μέρη της Εκκλησίας. Είναι οι άνθρωποι κυρίως των θρησκευτικών οργανώσεων. Το να λένε ότι είναι αντιεξοεκκλησιαστικές ομάδες είναι σαν να λένε ότι είμαστε αιρετικοί. Εκτός Εκκλησίας. Μα εμείς πολεμάμε τις αιρέσεις. Λοιπόν, το να προσάπτουν μια κατηγορία σε ορθοδόξους μαχητάς ότι είναι έξω από την Εκκλησία, αυτή είναι δεινή συκοφαντία. Ναι, σημειωτέω ότι στην Εγκύκλιο δεν υπήρχε ούτε μία παράγραφο του ορθοδόξου τύπου που να λένε «Να, αυτή είναι έκφραση που ανήκει σε αιρετικούς ή σχισματικούς». Ακριβώς. Απολύτως καμία. Λοιπόν, δεν μας λένε πού ο ορθόδοξος τύπος δεν ορθοδοξεί. Να το μάθουμε κι εμείς. Να μας πολύ συγκεκριμένα, όχι γενικά και αόριστα πράγματα. Ο λόγος για τον οποίο καταδικάζουν τον ορθόδοξο τύπο είναι διότι έχει λάβει μια στεναρή θέση επάνω στο εκκλησιαστικό θέμα, προς την πλευρά που υπάρχει το δίκαιο και εναντίον της πλευράς όπου υπάρχει το άδικο. Αυτό δεν το συγχωρούν οι φαυλοκράτες της εκκλησιαστικής διοικήσεως. Λένε ότι είναι σχισματικός ο ορθόδοξος τύπος. Άλλος είναι σχισματικός, αυτός που διήρησε την ιεραρχία σε δύο και το λαό τον ευσεβεί σε δύο παρατάξεις. Ο προκαθήμενος είναι δυστυχώς που δημιούργησε σχίσμα και αυτός βαδίζει αντιεκκλησιαστικά, διότι ταύτισε την Εκκλησία με το πρόσωπό του, ότι αυτός είναι Εκκλησία και το θέλημά του είναι το υπέρτατο θέλημα και όχι το θέλημα του Χριστού. Είναι ντροπή, είναι διαστροφή των πραγμάτων αυτά τα πράγματα. Είναι ένα από τα θλιβερότερα σημεία των καιρών για τα οποία, κύριε Ζώγα, έχει κλείσει ο ουρανός, αν πιστεύουμε στην Αγία Γραφή, όπως έκλεισε την εποχή του προφήτου Ηλιού για την ασέβεια του Ιερατείου. Έχει κλείσει ο ουρανός, έχει γίνει χάλκινος και αρνείται να ρίξει σταγόνες βροχής εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής, όπου υπάρχει και η μεγαλύτερη ανομία και αμαρτία. Εγώ σαν θεολόγος συνιστώ εκθύμως τον ορθόδοξο τύπο καθώς και τον εκκλησιαστικό αγώνα, και με αυτή την εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου που στρέφεται εναντίον του ορθοδόξου τύπου, πιστεύω ότι θα αυξηθούν οι συνδρομητές και οι αναγνώστες. Ό,τι πολεμάει η φαυλοκρατία, αυτό εξαίρεται περισσότερο στη συνείδηση του ορθοδόξου ελληνικού λαού. Γενικώς έχω να πω στους αγαπητούς τηλεθεατάς, αν θέλουν να ενημερώνονται σωστά επάνω στα εκκλησιαστικά θέματα, να διαβάζουν αυτά τα δύο έντυπα, τον ορθόδοξο τύπο και τον εκκλησιαστικό αγώνα. Ως προς το έντυπο το επίσημο της Εκκλησίας της Ελλάδος που λέγεται Εκκλησιαστική Αλήθεια, θα έλεγα ότι πρέπει να μετονομαστεί εκκλησιαστικό ψεύδος, διότι λέει πολλά ψέματα, διαστρέφει τις αλήθειες, παρουσιάζει το φως ως σκότος και το σκότος ως φως, το δίκαιο ως άδικο και το άδικο ως δίκαιο, και είναι ένα περιοδικό, η Εκκλησιαστική Αλήθεια, που υπηρετεί σκοπιμότητες, ενώ ο ορθόδοξος τύπος και ο εκκλησιαστικός αγώνας είναι περιοδικά ανιδιοτελή. Οι αυτοί που τα συντάσσουν και αυτοί που τα διευθύνουν κινούνται από αγνά ελαττήρια υπέρ της Εκκλησίας του Χριστού και δεν έχουν συμφέροντα. Κύριε Σωτρόπουλε, έχουμε τρεις ερωτήσεις και όπως βλέπω θα φάμε πάλι του χρόνου. Όχι, θα πούμε σήμερα και προφητείες. Τουλάχιστον μία-δύο να πούμε. Τι ερωτήσεις έχετε? Μία ερώτηση είναι, μία κυρία λέγει ότι είδε σε ναούς και μάλιστα ακόμη και μέσα στο Άγιο Βήμα, πάνω σε χαλιά, σε μοκέτες, να υπάρχει το σημείο του Σταυρού και βέβαια να καταπατείται όπως βαδίζει κάποιος. Και σκανδαλίστηκε γι' αυτό. Τι έχουμε να πούμε? Έχει δίκιο η Χριστιανή που σκανδαλίστηκε. Και εγώ έχω δει πάνω σε τάπετες, σε χαλιά, μέσα στους ναούς, στον Κυρίως Ναό και στο Ιερό Βήμα πρώτης Αγίας Τραπέζης, τάπετες χαλιά με σταυρούς. Αυτό όμως απαγορεύεται. Καταπατούνται. Οι ιεροί κανόνες ρητώς απαγορεύουν να χαράσετε κάτω το σημείο του Σταυρού για να μην πατούν οι άνθρωποι το σύμβολο της σωτηρίας. Δημιουργεί έτσι μια ταραχή στη συγκίνηση του Ορθοδόξου Χριστιανού να πατήσει κανείς το Σταυρό.
το σημείο του Σταυρού. Το Σταυρό τον τιμούμε, δεν τον πατούμε. Και έχω κάνει και εγώ παρατηρήσεις ιερείς, και μερικοί ιερείς είπαν έχεις δίκιο. Δεν το προσέξαμε, δεν το σκεφτήκαμε και θα το διορθώσουμε. Θα αφαιρέσουμε αυτά τα χαλιά και θα βάλουμε άλλα που δεν έχουν σταυρούς. Άλλοι ιερείς είπαν δεν πειράζει, τι πειράζει, εάν πατούν δηλαδή επάνω στο σταυρό. Έχουμε δύο ειδών ιερείς, έχουμε αυτούς που έχουν χαλαράν συνείδηση και έχουμε και τους ευλαβείς ιερείς, οι οποίοι άμα τους κάνεις μια καλή σύσταση, την ακούν οι άνθρωποι και συμμορφώνονται. Οπωσδήποτε, για ένα τέτοιο ζήτημα έπρεπε να εκδοθεί μια εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου προς τους ιερείς, να προσέχουν να μην βάζουν μέσα στους ναούς τάπητες και χαλιά που έχουν επάνω το σημείο του Σταυρού. Όχι μόνο οι ιερείς. Και καταπατείται και σκανδαλίζονται, ταράζονται συνειδείς στο χριστιανό. Κάθε χριστιανός, κύριε Σωτρόπουλο, να μην έχει μέσα στο σπίτι τέτοιους τάπητες και τέτοιους. Ασφαλώς. Ασφαλώς. Δεν απαγορεύεται μόνο για τους ναούς και για τα σπίτια. Δεν μπορεί να έχουμε κάτω χαλιά που έχουν σταυρούς και να πατάμε το σταυρούς. Οι εχοδίτες μόνον χαίρονται όταν καταπατούν τον Τίμιο Σταυρό. Και μια φάμπρικα εκεί που βγάζει κάτι παπούτσα και έχουν από κάτω το σταυρό και είναι στα δικαστήρια αυτή η υπόθεση. Ένας τηλεθεατής μας ρωτάει μήπως υπάρχει κίνδυνος σχίσματος στην Εκκλησία εξαιτίας των... Είπαμε ήδη έγινε σχίσμα. Ο προκαθήμπελος διήρυσε την ιεραρχία σε δύο μέρη, σε δύο παρατάξεις, και διήρυσε και τον ευσεβή λαό. Δεν μιλάω για τους αδιαφόρους που δεν τους ενδιαφέρει ποιος θα είναι παπάς και ποιος θα είναι δεσπότης. Λοιπόν, μιλάω για τους συγκινητούς χριστιανούς. Λοιπόν, αυτοί έχουν διαιρεθεί οι άνθρωποι. Λοιπόν, είναι γενικότερα, τέλος πάντων, ο ελληνικός λαός είναι διαιρεμένος. Οι συγκινητοί χριστιανοί βέβαια είναι προς το μέρος του δικαίου. Αλλά υπάρχουν και άλλοι οποίοι κλέπτονται, όπως λέει κάποιος πατήρ της Εκκλησίας, από την άγνοια. Έχουν άγνοια, γίνεται παραπληροφόρηση, δεν ξέρουν που είναι το δίκαιο, νομίζουν ότι είναι προς τη μία κατεύθυνση το δίκαιο. Οι συγκινητοί ξέρουν πως είναι προς την άλλη κατεύθυνση και έχει γίνει σχίσμα. Αλλά υπάρχει φόβος να γίνει και σχίσμα με την αυστηρότερη έννοια της λέξεως. Θα έχουν την ευθύνη αυτοί οι οποίοι θα είναι οι αίτιοι του σχίσματος, οι οποίοι θέλουν να υπεβάλλουν τους έτσι θελισμούς τους στην Εκκλησία του Χριστού. Το πολίτευμα της Εκκλησίας είναι δημοκρατικό και οφείλουν οι ιεράρχες, προκαθήμενοι των Εκκλησιών, γενικότερα και οι ιεράρχες, να κυβερνούν επί τη βάση των αρχών του Ευαγγελίου και επί τη βάση των ιερών κανόνων των συνόδων της Εκκλησίας.